Καλησπέρα σε όλους. Ο καιρός σήμερα δεν μας επιτρέπει να πάμε στη θάλασσα, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα μικρό unboxing με κάποια χειροποίητα εργαλεία που έχω παραγγείλει από το φίλο μου τον Χριστόφορο από το Steka Lures. Αν και φανατικός οπαδός του jigging, όπως έχετε καταλάβει, παρόλα αυτά δεν στον πάρω καμιά τεχνική και κάποιες εποχές του χρόνου που οι συνθήκες και οι περιστάσεις το κρίνουν κατάλληλο, φροντίζω να εξασκώ και άλλες τεχνικές. Αυτά που θα δούμε σήμερα είναι κάποια ζωκάκια μικρά, κάποιες μεγαλύτερες ζόκες, κάποιοι κοντοφύλακες, κάποιοι υπεραστοί κοντοφύλακες και τέτοια πραγματάκια που έχω παραγγείλει και θα ήθελα να τα δούμε μαζί και να τα σχολιάσουμε. Πάμε να τα δούμε. Ωραία πράγματα. Ξεκινάμε. Εδώ έχουμε ένα κοντοφύλακα. Αυτή είναι η συσκευασία. Έχει διάφορα, ένα QR code πίσω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένας περαστός κοντοφύλακας. Εδώ υπάρχει και ένα κρικάκι, σε περίπτωση που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν σταθερό. Είτε να μπει πάνω, κάποιες φορές βάζω κάποιες τρέσες επάνω εδώ. Το κάνω έτσι λίγο πιο διακριτικό. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε έναν κοντοφύλακα. Στρογγυλό. Αυτά εδώ τα χρώματα μου αρέσουν περισσότερο σε δύσκολα μέρη, πολυψαρεμένα, έτσι αυτά που είναι όπως... παρομοιάζουν λίγο την άμμο, παρομοιάζουν λίγο, δεν έχουν έντονες αντανακλάσεις, ειδικά σε ριχά νερά. Προτιμώ αυτά εδώ τα χρώματα, τα φυσικά. Πάμε να δούμε, εδώ έχω άλλον έναν κοντοφύλακα. Έχω εδώ έχω πάλι ένα στρογγυλό κοντοφύλακα σε διαφορετικό βάρος. Ξέρω, είναι κάποια μέρη και κάποια συγκεκριμένα σημεία που τα ψάρια δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη στα έντονα χρώματα, ενώ αλλού όχι. Θα αφήσουμε γι' αυτό. Τι θα δούμε τώρα. Να και κάτι καινούριο. Αυτά εδώ είναι μια καινούρια τεχνοτροπία που βλέπω. Είναι σαν χνούδι, έχει υφή όπως το ακτινίδιο. Ζήτησα να μην μου βάλει μάτια ο Χριστόφορος προκειμένου να το κάνουμε όσο πιο διακριτικό γίνεται και αυτό για μέρη έτσι δύσκολα και πολυψαρεμένα, να μην προκαλεί έτσι με έντονα μεγάλα μάτια κτλ. Το σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα είναι ότι η συγκεκριμένη βιοτεχνία χρησιμοποιεί επώνυμα υλικά. Είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ψωνίζω από εκεί. Τα αγκίστρια είναι από τη BKK ανοξίδωτα. Υπάρχει δυνατότητα να σταλούν οι ζώκες και αρματωμένες, επίσης από την BKK το Octopus, το αγκίστρι, σε ό,τι νούμερο θέλει ο καθένας, ανάλογα με τα ψάρια που ψαρεύει. Ωραίο, αυτό θα το δοκιμάσω σίγουρα. Εδώ έχουμε μια αρκετά μεγάλη ζώκα. Τα βαριά. Αυτές εδώ τις χρησιμοποιώ όταν σε λύση απελπισίας, όταν σε μεγάλα βάθη έχει φαγκριά που δεν ακουμπάνε σε κανένα τεχνητό. Κατεβάζω κανένα νοπό καλαμάρι. Κάπως έτσι έρχονται οι αρματωμένες με τους κλέφτες τους μαζί. Είναι πανεύκολο να την αρματώσει κανείς. Τα αγκίστρια είναι της BKK, το Octopus. Παίρνεις εδώ μαζί, κάνεις ένα μικρό κομπάκι, περνάς από το κρίκο, περνάς τα αγκίστρια μέσα από τη μικρή θηλιά που δημιουργείται εδώ. Και σε δευτερόλεπτα έχεις τη ζόκα σου έτοιμη αρματωμένη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τη φτιάξει ο καθένας όπως θέλει. Το μήκος τη λύγεις εδώ πάνω και ρυθμίζεις το μήκος σύμφωνα με το δόλωμα, είτε είναι σουπιά είτε καλαμάρι. Έτσι. Και έτοιμη. Μια χαρά. Άλλη μια ζωκούλα σχετικά μεγάλη. Και αυτή με τους κλέφτες της μέσα, μεγαλύτερο νούμερο, σε ροζ φλούο. Συνήθως αυτά τα βάζω σε σκοτεινές ημέρες, σε θολά νερά. Τι άλλο έχω εδώ? Ένας πολύ ελαφρύς κοντοφύλακας, αρκετά διακριτικό. Σε κόκκινο χρώμα. Ωραίο. Άλλη μια ζόκα σε σχήμα διαμάντι, διαφορετικό σχέδιο, με την ίδια τεχνοτροπία, το χνούδι αυτό εδώ. Κάτι που μου αρέσει στα συγκεκριμένα μοντέλα είναι ότι έχουν σωστή γεωμετρία, που είναι σημαντικό στη ζόκα, γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να καρφώσεις με το αγκίστρι της ζόκας κάποιο ψάρι λόγω της λάθος θέσης που έχουν τοποθετηθεί. Ουσιαστικά αυτό που μετράει είναι το offset του αγκίστριου. Το offset που έχει το αγκίστρι είναι να είναι αρκετά ψηλά και ο κρίκος να είναι στη θέση που περίπου θα δέναμε το αγκίστρι ή λίγο πιο ψηλά. Εάν μπει αρκετά πιο χαμηλά το αγκίστρι, ουσιαστικά παίρνουμε το δόλωμα του ψαριού μέσα από το στόμα χωρίς να μπορούμε να το καρφώσουμε. Αυτό είναι σημαντικό να το τσεκάρει κάποιος όταν αγοράζει ζόκες, προκειμένου να μην έχει άστοχα καρφώματα. Τη συγκεκριμένη ζόκα την έχω παραγγείλει σε διάφορα, μου άρεσε αρκετά η γεωμετρία της και την έχω παραγγείλει σε διάφορα μεγέθη. Επίσης, πέρα από ζωντανό ηνοπό, καλαμάρι ή σουπιά, εγώ τα δουλεύω και με λωρίδες από θράψαλο. Είναι ίδια με την προηγούμενη, σε πιο λίγα γραμμάρια. Και έχω και δύο μικρότερες και αρκετά πιο διακριτικές, σε άλλο χρώμα. Μία είναι αυτή εδώ. Είναι περίπου 80 γραμμάρια. Αυτά εδώ τα δουλεύω και με μεγάλη γαρίδα ή του βάζω κλέφτη και βάζω λωρίδα από θράψαλο. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στα φαγκριά. Ο λόγος που τις πήρα σε φυσικά χρώματα είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικές, και όπως θα δει κανείς, βλέπει ακριβώς αυτό, ότι στην ουσία το παράμαλο θα δεθεί στο σημείο που σχεδόν θα δενόταν και το αγκίστρι, οπότε εκεί έχεις σχεδόν σίγουρο κάρφωμα. Άλλη μία σε πράσινο χρώμα με χρυσόσκονη, glitter. Είναι αυτή εδώ, λίγο βαρύτερη, 120 γραμμάρια περίπου. Και άλλη μία. Το σίγουρο είναι ότι θα κάνω καιρό να ξαναπάρω ζώκες. Εδώ, σε διαφορετικό χρώμα. Τα βάζω εδώ. Τι άλλο μένει. Λοιπόν, άλλος ένας κοντοφύλακας, λίγο ελαφρύτερος. Μ' αρέσουν αυτοί εδώ οι σειρώμενοι κοντοφύλακες, γιατί μπορεί να βάλεις το ζωντανό σου, να το αφήσεις κάτω. Ο τρόπος που ψαρεύεται είναι ότι το πατώνεις το ζωντανό σου δόλωμα, του αφήνεις ένα στόπερ εδώ με ένα παράμαλο 1-2 μέτρα όσο θέλει ο καθένας. Πατώνεις το δόλωμά σου κάτω, λύνεις τα φρένα και έχεις στο χέρι την μπομπίνα. Όταν το ψάρι πάει, μπορείς να δώσεις το ψάρι σε πολύ πονηρά ψάρια, να το φάει το δόλωμα, να αρχίσει να το πάρει, γιατί κάποια το κρατάνε στο στόμα, το επεξεργάζονται αρκετή ώρα και αφού απομακρυνθούν και σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει αντίσταση από ζώκα ή από κάποιο άλλο βάρος, τότε το καταπίνουν. Εκεί λοιπόν κάνεις το κάρφωμα. Αυτή την πονηριά έχει αυτή εδώ αυτός εδώ κοντοφύλακας. Και είναι αρκετά αποδοτικό. Είναι ωραίο εργαλείο, πολύ έξυπνο. Θα το βάλω εδώ μαζί με το άλλο. Άλλη μια ζόκα διαμάντη. Την πήρα, μ' άρεσε τόσο πολύ η γεωμετρία που την πήρα σε όλα τα βάρη και σε διαφορετικά χρώματα. Και ένα κλασικό σχέδιο, γνωστή σε όλους μπανάνα. Αυτή εδώ. Αυτό εδώ το σχέδιο δουλεύεται από ψαράδες στη χώρα μας εδώ και πραγματικά δεν ξέρω πόσες δεκαετίες. Συνεχίζει να είναι αποδοτικό. Παρόλα αυτά, επειδή κυκλοφορούν διάφορα καλούπια, σημαντικό είναι, όπως είπα και πριν, η γεωμετρία στη ζώκα. Δεν είναι κάποιο πολύπλοκο εργαλείο, έχει όμως και αυτή κάποια πραγματάκια τα οποία κάνουν τη διαφορά, τόσο από πλευράς κατασκευής όσο και στον τρόπο που τις δουλεύουμε. Ουσιαστικά αυτό που εγώ κάνω στη ζώκα είναι ότι τη δουλεύω με 2-3 διαφορετικούς τρόπους. Την αφήνω να πατώσει χωρίς να τη μετακινώ ή να τη σηκώνω από το βυθό, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν να είμαι σχετικά από πάνω, και παρατηρώ τη συμπεριφορά των ψαριών. Όταν τα ψάρια δείχνουν αδιάφορα, τότε κάνω έτσι ένα μικρό ανέβασμα, αργό ανέβασμα, τη σηκώνω μερικά μέτρα από το βυθό, γιατί αυτό βοηθάει καμιά φορά να δούνε τα ψάρια τη ζώκα, και την αφήνω ξανά να πατώσει στο βυθό και εκεί παίρνω την επίθεση. Και υπάρχουν και άλλες φορές που όταν έχω ρεύμα και το επιτρέπουν οι συνθήκες και το βάρος της ζώκας που έχω ρίξει, τη σηκώνω ελαφρά από το βυθό και την αφήνω να ταξιδεύει με το ρεύμα. Αυτές λοιπόν ήταν οι ζωκούλες που μου έστειλε ο φίλος μου Χριστόφορος. Μπορείτε να τα βρείτε τα εργαλεία αυτά στη σελίδα του Χριστόφορου στο Facebook. Steka Lures είναι η σελίδα. Θα βάλω και link στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια και εγώ θα φροντίσω να κάνω και άλλα τέτοια unboxing βίντεο με διάφορα είδη ψαρέματος. Να τα βλέπουμε μαζί και να τα σχολιάζουμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε όμορφα και καλές θάλασσες.